σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα ολοκένουργιο βίντεο αυτής εδώ της ενότητας. Σήμερα ανακαλύπτουμε τα πιο παράξενα και περίεργα εστιατόρια στον κόσμο. Αρχή κάνουμε με το υποθαλάσσιο εστιατόριο. Το συγκεκριμένο ανήκει σε κάποιο resort που βρίσκεται στις Μαλδίβες. Οι τυχεροί επισκέπτες μπορούν να δειπνίσουν 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, προστατευμένοι από ένα γυάλινο θόλο που χαρίζει μια πανοραμική θέα τόσο του βυθού όσο και της θαλάσσιας ζωής που κολυμπάει στα κρυστάλλινα νερά. Το εστιατόριο των Νίντζα. Μεταφερόμαστε στην Ιαπωνία του 15ου αιώνα, σε ένα φεουδαρχικό χωριό γεμάτο μονοπάτια και σκοτεινές γωνιές. Φανταστείτε λοιπόν να σας σερβίρουν νίντζα πολεμιστές, να σας τεμαχίζουν το σούσι με σπαθιά σαμουράι και να σας σερβίρουν σάκε απειλώντας σας με κινήσεις πολεμικών τεχνών. Σίγουρα οι λάτρεις των πολεμικών τεχνών θα το λατρέψουν. Φάε ψηλά και αγνάντευε. Αν η όρεξή σας χρειάζεται μια ωραία θέα για να ανοίξει, τότε αυτό είναι το ιδανικό μέρος για σας. Πάμε λοιπόν σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται στο Βέλγιο. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν γερανό στον οποίο έχουν στερεωθεί μια τραπεζαρία με τις καρέκλες της που φιλοξενεί όσους έχουν ανέβει για να δειπνίσουν, μαζί με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, τους σεφ και τους σερβιτόρους. Και όλα αυτά στα 150 μέτρα πάνω από τη γη. Oh. Πάμε στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί συναντάμε ένα δεντρόσπιτο εστιατόριο που μπορεί να φιλοξενήσει 30 καλεσμένους που θα πρέπει να σκαρφαλώσουν στα 10 μέτρα με την βοήθεια μιας ξύλινης καλωσιάς. Συνήθως φιλοξενεί εκδηλώσεις και ιδιωτικά happenings. Το εστιατόριο της γάτας. Στο Τόκιο της Ιαπωνίας, το όνειρο κάθε γατολάτρη που δεν μπορεί να αποχωριστεί εύκολα το αγαπημένο του κατοικίδιο, γίνεται ιδανική επιλογή. Σε αυτό το μοναδικό καφεστιατόριο μπορείς να απολαμβάνεις τον καφέ μαζί με την γάτα σου και πολλές ακόμη που έχουν έρθει μαζί με άλλα αφεντικά. Ταξιδεύουμε μέχρι την Ταϊβάν της Κίνας, εκεί όπου συναντάμε το εστιατόριο της τουαλέτας. Wow. Η έμπνευση για αυτό το εστιατόριο ήρθε στον ιδιοκτήτη του την ώρα που βρισκόταν... Φανταστείτε που. Oh. Εκεί οι πελάτες γευματίζουν καθισμένοι πάνω σε λεκάνη και το φαγητό σερβίρεται σε μικρές λεκάνες τουαλέτας. Και αυτό το project στέφθηκε με επιτυχία καθώς δημιουργήθηκε αλυσίδα εστιατορίων με το ίδιο θέμα. Αυτά ήταν λοιπόν τα πιο παράξενα και περίεργα εστιατόρια στον κόσμο. Εμείς τα λέμε ξανά σε ένα επόμενο παράξενο βίντεο.